Με ενημερωτική ημερίδα, απάντησε το Υπουργείο Υποδομών μέσω του Γενικού Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών στις αντιβράσεις των κατοίκων του Ευαγγελισμού για το ρυθμό έκδοσης δικαστικών αποφάσεων για την ίσπραξη των αποζημιώσεων από τις απαλωτριώσεις του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Στο επόμενο διάστημα θα έρθω στην Κρήτη για να συναντηθώ με τον νέο Δήμαρχο στο Καστέλι και να δούμε και τους κατοίκους. Έχουμε πολύ καλή διάθεση και θέλουμε σε πνεύμα συνεργασίας να λύσουμε όλα τα θέματα που υπάρχουν. Το θέμα των αποζημιώσεων, να ενημερώσουμε τον κόσμο πώς θα πάρει τα χρήματα που έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, ποια είναι η διαδικασία. Θα γίνει μια ημερίδα, είμαι σε επαφή με τον Δήμαρχο για να γίνει μια ημερίδα και να ενημερώσουν, θα έρθει ένα κλιμάκιο υπαλλήλων του Υπουργείου. Οι εργασίες αυτές γίνονται σε εφαρμογή απαράδεκτων και άδικων δικαστικών αποφάσεων που όρισαν εξευτελιστικές τιμές κατόπιν μιας απαράδεκτης δικαστικής διαδικασίας με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών. Μαθαίνουμε από τον τύπο ότι βρίσκεται εδώ στο Ηράκλειο ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υποδομών. Εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση για να το συναντήσουμε προκειμένου να διαπιστώσει και ο ίδιος τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με αποκλειστική ευθύνη τους, ώστε να ενημερώσει την ηγεσία του Υπουργείου. Ο κύριος Καρνέσης είπε ότι τις επόμενες ημέρες πρόκειται να κατατεθούν ακόμα 26 εκατομμύρια, ενώ προανήγγειλε και την κάθοδο του Υπουργού Υποδομών στην Κρήτη πιθανότατα μέσα στο Νοέμβριο. Είμαστε στα πρόθυρα της έναρξης της περίοδου παραχώρησης, η οποία λογικά θα ξεκινήσει μέσα στο Νοέμβριο. Ήδη έχουν παρακατατεθεί τα χρήματα για ένα μεγάλο μέρος των απαλωτριώσεων και αμέσως στις επόμενες μέρες. Πρόσφατα εγκρίθηκε μία πίστοση 26 εκατομμυρίων ευρώ για να παρακατατεθούν και οι επόμενες αποζημιώσεις. Ο Υπουργός προγραμματίζει, εξ όσων γνωρίζω, μία άμεση κάθοδο στην Κρήτη, πολύ πιθανό να συνδυαστεί και με την έναρξη της παραχώρησης για το αεροδρόμιο του Καστελίου, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Παράλληλα, εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με το θέμα των διοδίων στο ΒΟΑΚ, παραπέμποντας σε παλαιότερες υπηρεσιακές εκτιμήσεις ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν λύση χρηματοδότησης του έργου, καθώς πρόκειται για δρόμο χαμηλής ετήσιας κυκλοφορίας. Προϋπόθεση λοιπόν πρώτη και σημαντική είναι να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι. Αυτό αναμένεται να γίνει προς το τέλος του 2020 η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Οι μετρήσεις κυκλοφοριακές που έχουμε κάνει στον ΒΟΑΚ δείχνουν ότι ακόμα και τα προσδοκόμενα έσοδα του ΒΟΑΚ, η κυκλοφορία του είναι χαμηλή, άρα και τα προσδοκόμενα έσοδα του, στην περίπτωση που μπαίναν διόδια, είναι πολύ χαμηλά. Έτσι. Άρα το έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί επαρκώς με τα διόδια που θα συλλέγει το ίδιο το έργο, ακόμα και αν βάζαμε διόδια. Όσον αφορά στο νέο δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά, ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών είπε ότι οι αρχές του 2020 θα έχουν γίνει μελέτες για την ολοκλήρωση του ημετελούς τμήματος της Αγίας Βαρβάρας αλλά και των κόμβων Πανασού και Καστελίου. Ο στόχος ήταν να δρομολογηθεί, να δοθούν κάποιες εργασίες για την αποκατάσταση, την προσωρινή αποκατάσταση κάποιων προβλημάτων που έχουμε στην αρχή του έργου, στο κομμάτι που δεν ολοκληρώθηκε από την εργολαβία αυτή, και ταυτόχρονα να προγραμματίσουμε τις μελέτες ώστε το πρώτο τρίμηνο του 2020 να δημοπρατηθεί η εργολαβία για την ολοκλήρωση των 700 περίπου μέτρων που είναι στην αρχή του έργου, του κόμβου του Πανασού, ο οποίος είναι ημιτελής, και του κόμβου στο Καστέλι.